Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε με έτσι διπλή συνδυαστική ατζέντα και αυτοδιοικητικά και περιφέρεια Κρήτης και αγροτικός τομέας, έτσι μέρη, διπλή ατζέντα. Τα συνδυάζουμε όλα εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή και τα συνδυάζει βεβαίως και ο άνθρωπος που είναι εδώ δίπλα μας, ο καλεσμένος μας, ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης, λοιπόν, αντιπεριφερειάρχης αγροτικής οικονομίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σαββίδη, κυρία Καριωτάκη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και εύχομαι χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Σιδεροκέφαλος, κύριε Ζεδάκη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καθόλου άγνωστο το χαρτοφυλάκι όμως για σας, έτσι δεν είναι? Είχαμε ξεκινήσει με το ήμουν πρόεδρος αγροδιατροφικής σύμπραξης στον τομέα των αγροδιατροφικών. Με πολλή δραστηριότητα θα έλεγα. Κάναμε 5 πράγματα, βάλαμε ένα λιθαράκι πάνω σε άλλη και πιστεύω ότι και τώρα με τα νέα καθήκοντα θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Άρα, μια λογική επιλογή του Σταύρου Αρναουτάκη να σας αναθέσει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, που είναι και μια μεγάλη πρόκληση βέβαια μπροστά σας, έτσι κύριε Τζεδάκη? Είναι μεγάλη πρόκληση γιατί ο πρωτογενής τομέας γενικότερα για το νησί μας είναι ένας τομέας πάρα πολύ κρίσιμος και για την εθνική οικονομία και για την απασχόληση του νησιού μας. Νομίζω ότι ασχολείται πάρα πολύ νέος κόσμος και ήθελα να το τονίσω αυτό. Αν δούμε και τα προγράμματα νέων αγροτών του 16 του 21, έχουμε 4.000 περίπου νέους αγρότες που έχουν μπει στο πρόγραμμα νέων αγροτών. Και αν λάβουμε υπόψη μας και την τελευταία δεκαετία, μπορούμε να προσεγγίζουμε τους 8.000. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια δυναμική νέα γενιά αγροτών, παραγωγών, που πρέπει να επενδύσουμε σε αυτούς. Να επενδύσουμε σε αυτούς πάνω στη γνώση, στην εκπαίδευση, ώστε να φτιάξουμε μια νέα γενιά στελεχών και αγροτών παραγωγών, οι οποίοι θα έχουν ποιοτικά προϊόντα, έχουμε ποιοτικά προϊόντα, να τα βελτιώσουμε κι άλλα, να φτιάξουμε ανταγωνιστικά προϊόντα, ικανά να κερδίσουν την υπεραξία την οποία τους αναλογεί. Εμείς προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει επενδύσει στην εκπαίδευση των παραγωγών. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και από διάφορα προγράμματα τα οποία υπάρχουν, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έχουμε και την τύχη, κύριε Τζεδάκη, να έχουμε και δυνατά πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά ιδρύματα εδώ στην Κρήτη. Και αυτό μπορεί να είναι προσθετικό στην κατεύθυνση αυτή, έτσι δεν είναι? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Γιατί μέσα από μια συνεργασία με τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα, του υψηλού επίπεδου εκπαιδευτικά μας ιδρύματα, μπορούμε να επενδύσουμε στην έρευνα για εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας, καλλιέργειες οι οποίες θα είναι πιο αθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, να δούμε τις ήδη καλλιέργειές μας, όπως είναι το ελαιοκαλλιέργεια, εμπελοκαλλιέργεια, να δούμε πώς μπορούμε να τις κάνουμε πιο αθεκτικές απέναντι στην κλιματική αλλαγή, να δούμε νέα προϊόντα που πιθανόν να είναι και πιο ανταγωνιστικά. Νέα προϊόντα τα οποία μπορούν να διασυνδεθούν ευκολότερα με τον τουρισμό και πιστεύω ότι μέσα από μια καλή συνεργασία και με τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα μπορούν να έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Εσείς τώρα έχετε πάρα πολλές επαφές με τον αγροτικό κόσμο. Αυτά ακριβώς που μας περιγράψατε, που νομίζω είναι, όλοι το καταλαβαίνουμε, απολύτως αναγκαία. Εδώ οι αγρότες στην Κρήτη είναι θετικοί στο να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να αλλάξουν και κάποια έτσι πράγματα που κάνουν παραδοσιακά, κύριε Τζεδάκη? Είναι θετική σε αυτό? Είναι θετική και οι νέοι μας αγρότες είναι ακόμα πιο θετικοί και έχουν το ζήλο γιατί φτιάχνουν τις οικογένειές τους και είναι δεδομένο ότι ανησυχούν για όλα αυτά. Και θέλουν και να ενημερωθούν και να έχουν καλή παραγωγή και να αυξήσουν την παραγωγή τους και να φτιάξουν ποιοτικά προϊόντα. Και βέβαια, εάν αυτή τη νέα γενιά αγροτών και εκπαιδευτεί προς μια σωστή κατεύθυνση και όλα αυτά, καταλαβαίνουμε όλοι είναι παιδιά αγροτών. Οπότε θα προσφέρουν και στους πατεράδες τους, δηλαδή θα μεταφέρουν τη γνώση αυτή. Απλώς πρέπει πια να φύγουμε από το εμπειρικό κομμάτι, αυτά που μάθαμε, που ξέραμε, και να έρθουμε στο σήμερα που πρέπει να βασιστούμε σε τεχνικές, σε εκπαίδευση, σε καινούρια γνώση, έτσι δεν είναι, και να εφαρμόσουμε. Κυρία Καριωτάκη, έτσι είναι. Έχει επενδύσει η Περιφέρεια για τα προηγούμενα χρόνια πάνω στην εκπαίδευση. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Για εμάς το τρίπτυχο της επιτυχίας της συνταγής είναι ποιότητα, ταυτότητα και εξωστρέφεια των προϊόντων. Είναι το τρίπτυχο το οποίο μπορεί να μας δώσει ανταγωνιστικά προϊόντα και ικανά να κερδίσουν την εχώρια και διεθνή αγορά. Όταν λέμε ποιότητα, εννοούμε ποιότητα η οποία ξεκινάει με εκπαίδευση από την καλλιέργεια και το χωράφι μέχρι την τυποποίηση στο τελικό προϊόν. Όταν λέμε ταυτότητα, είναι προτεραιότητά μας και δίνουμε κίνητρα να τυποποιούνται τα προϊόντα μας και όχι να φεύγουν σήμα. Γιατί ένα τυποποιημένο προϊόν είναι εκείνο που έχει προδιαγραφές, είναι ένα ασφαλές προϊόν, το οποίο μπορεί να προσδώσει μια ταυτότητα και μια υπεραξία στο προϊόν και προς όφελος των παραγωγών και προς όφελος των τυποποιητών μας, των μεταποιητών μας. Και βέβαια εξωστρέφεια που η Περιφέρεια Κρήτης κάνει μια σειρά δράσεων
με εκθέσεις και στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με ένα μηδενικό κόστος τις περισσότερες φορές για τον παραγωγό, μεγάλες εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού, με βιολογικά προϊόντα, με pop και PUE προϊόντα, που βλέπουμε παραγωγούς μας συνεχώς και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και πραγματικά οι επιχειρήσεις μας, οι οποίες τυποποιούν τα προϊόντα τους, κάνουν μια υπεράνομη προσπάθεια στον τομέα τους κάθε μια και αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί βοηθούν πάρα πολύ στην υπεραξία του προϊόντος. Κύριε Τζεδάκη, τώρα ομολογουμένως, στην κατεύθυνση της υποποίησης έχουν γίνει βήματα συγκριτικά με το παρελθόν, με αρκετά χρόνια πίσω, αλλά πάλι δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι. Δηλαδή, είμαστε ακόμα αρκετά πίσω και σε σχέση και με ανταγωνιστικές χώρες, έτσι όπως είναι δίπλα μας η Ιταλία, η Ισπανία. Είναι, νομίζω, αδιανόητο ακόμα και σήμερα να φεύγει χύμα το λάδι, το ελαιόλαδο από εδώ και να τυποποιείται στις διπλανές χώρες και να πωλείται ως δικό τους, έτσι δεν είναι? Σίγουρα υπάρχει μία πρόοδο, δεν είμαστε στην κατεύθυνση. Στο σημείο το οποίο θα θέλαμε. Εμείς κινητοποιούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως στις εχθές παίρνουμε επιχειρήσεις οι οποίες τυποποιούν προϊόντα, δεν παίρνουμε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν χύμα προϊόντα. Όσον αφορά το ελαιόλαδο, κάνουμε τον παγκρίτιο διαγωνισμό ελαιολάδου που αφορά επιχειρήσεις που τυποποιούν ελαιόλαδο και υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων με στόχο τη διάκριση και βλέπουμε ότι προσπαθούν να πετυχαίνουν όλο και ποιοτικότερα ελαιόλαδα και πραγματικά χρόνο με το χρόνο βλέπουμε ποιοτικότερα ελαιόλαδα. Είναι λοιπόν ένας στόχος το οποίο έχει βάλει και η Περιφέρεια Κρήτης, τα προϊόντα μας χρόνο με το χρόνο να αυξάνεται η σχέση τυποποιημένου προϊόντος σε σχέση με το χύμα. Πάντως, μιλώντας τώρα για τον ευρύτερο αγροτοκτηνοτροφικό τομέα, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλος αναβρασμός και στους κτηνοτρόφους. Γιατί οι τιμές τώρα του γάλακτος δεν είναι καθόλου ικανοποιητικές, όπως οι ίδιοι λένε. Έχουμε δει ένα ξεσηκώμα, μάλιστα είχατε και μια σχετική σύσκεψη της προάλλης πριν από λίγες μέρες στην περιφέρεια Κρήτης. Υποδεχτήκαμε τους συλλόγους κτηνοτρόφων του νησιού. Είναι ένας κλάδος ιδιαίτερα δυναμικός, με ένα προϊόν το οποίο προσφέρει πάρα πολλά στην εθνική οικονομία και στην τοπική οικονομία του νησιού. Η τιμή του γάλακτος είναι ένα κρίσιμο κομμάτι για να μπορέσει να υπάρχει μια βιωσιμότητα στο κτηνοτροφικό κλάδο. Η αλήθεια πως δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμη οι τιμές του γάλακτος. Εμείς υποδεχτήκαμε, ξέρετε, η περιφέρεια δεν μπορεί να παρεύει όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων. Όμως θα μπορούσε να υπάρχει και θα έχουμε το επόμενο διάστημα και μια συνάντηση και με τους τυροκόμους του νησιού, με το Σύλλογο των Τυροκόμων, προκειμένου αν μπορεί να βρεθεί μια μέση τιμή, βιώσιμη τιμή για τον παραγωγό στην τιμή του γάλακτος, αλλά και πολύ περισσότερο να δούμε πώς μπορούμε τα προϊόντα, τα τυροκομικά προϊόντα με προμετωπίδα τη Γραβιέρα Κρήτης, που είναι ένα εξαίσιο προϊόν, να δούμε πώς μπορεί, με ποιο τρόπο να βρει το δρόμο του, να βρει την αξία του, ώστε όταν υπάρχει αξία στο ράφι για τη Γραβιέρα το προϊόν, θα υπάρξει και τιμή στον παραγωγό. Και δεν μιλάμε για τα σκαμπαναβάσματα τα οποία μπορεί να έχει. Σήμερα έχει τιμή Γραβιέρα, αύριο δεν έχει. Σήμερα έχει τιμή το γάλα και αύριο δεν έχει. Θέλουν μια σταθερή αξία και στο προϊόν που λέγεται γάλα, και στο προϊόν που λέγεται Γραβιέρα και γενικότερα όλα τα τυροκομικά προϊόντα τα οποία είναι πάρα πολύ ποιοτικά. Ένα ζητούμενο βέβαια, εγώ θα το επαναλάβω, είναι να μπορεί και ο καταναλωτής να βρει το δρόμο προς την Γραβιέρα της Κρήτης, γιατί οι τιμές είναι εξωφρενικές στα ράφια. Η αλήθεια είναι ότι είναι υψηλές οι τιμές της Γραβιέρας στο ράφι. Αν ξέραμε όμως και τη διατροφική της αξία, δηλαδή σε σχέση με άλλα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε, τα οποία μπορεί να είναι εισαγόμενα υποδιέστερης ποιότητας, θα καταλαβαίναμε ότι ένα κομμάτι Γραβιέρα Κρήτης, την οποία μπορούμε να δοκιμάσουμε, το οποίο είναι από φυσικό γάλα, με μια πλούσια χλωρίδα και πανίδα, θα καταλάβαμε ότι ένα ποσό, ένα μέρος του εισοδήματός μας θα διαθέταμε για να πάρουμε τη Γραβιέρα Κρήτης. Δεν μιλάω για τις πολύ υψηλές τιμές που είναι τώρα, μιλάω για μια μέση τιμή, η οποία δεν είναι αυτό που βλέπαμε πριν 2 χρόνια στα 9 και 10 ευρώ, ούτε βέβαια αυτό που βλέπουμε τώρα στα 18 και 20. Να αποκτήσει μια μέση τιμή, να είναι μια λογική, βιώσιμη και να μπορεί και ο καταναλωτής να το. Άρα εσείς ουσιαστικά, εντάξει, στην ελεύθερη αγορά δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άμεσα για τις τιμές. Μπορείτε όμως, αυτό ουσιαστικά σας ζητάνε από ό,τι καταλαβαίνουμε, να παίξετε έτσι ένα ενδιάμεσο ρόλο έτσι, διαπραγματεύσεων. Λίγο το διάβλο, το διάβλο να μας ενώσετε κάπως. Αυτό νομίζω ότι θέλει. Κοιτάξτε, οι δύο πλευρές από την ίδια πλευρά. Και οι τυροκόμοι και οι κτηνοτρόφοι είναι από την ίδια πλευρά του νομίσματος. Οι ίδιες ανησυχίες υπάρχουν. Αν δεν υπάρχει κτηνοτροφία, δεν υπάρχουν τυροκομεία.
Οπότε, καλό είναι να υπάρχει μια συνεννόηση και μεταξύ τους και ας κάνουμε και εμείς τους διαμεσολαβητές, όπως είπατε, να δούμε πως βρεθεί μια μέση λύση ώστε να είναι όλοι βιώσιμοι και να μπορέσει το προϊόν αυτό να έχει αξία και να έχει συνέχεια. Λοιπόν, τώρα θα ευχαριστώ και το ρόλο σας, γιατί δεν ξέρω αν ακόμα έχετε αυτά τα καθήκοντα στην αγροδιατροφική σύμπραξη. Φαντάζομαι ότι ακόμα τα έχετε, μιας και δεν έχουμε διαβάσει κάτι διαφορετικό. Εσείς τώρα έχετε και μια επιπλέον υποχρέωση να φέρετε όλο αυτό το κομμάτι του πρωτογενούς τομέα μέσα στον τουρισμό και σε απόλυτη ισορροπία μαζί του. Αυτό πώς θα το κάνουμε? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα κρίσιμο κομμάτι και είναι και πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όσο μιλάμε για την εξωστρέφεια των προϊόντων, άλλο τόσο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να διασυνδέσουμε τον αγροδιατροφικό τομέα με τον τουρισμό, όταν στο νησί μας έχουμε τόσα εκατομμύρια επισκέπτες. Ακριβώς. Είναι σημαντικό και αυτό που κάναμε με το θέμα της πιστοποίησης στον χώρο μαζικής εστίασης, τις ταβέρνες, στα ξενοδοχεία. Διότι εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα στίχημα το οποίο μπορεί να κερδιθεί από τη βάση, κατευθείαν από τους επισκέπτες. Όταν στους επισκέπτες δημιουργείς μια κινητικότητα, και αυτό είναι ζητούμενο, να δημιουργήσουμε μια κινητικότητα και έξω από τα ξενοδοχεία, να πάει να φάει σε μια ταβέρνα, στη Φεστό, στη Γόρτινα και οπουδήποτε αλλού, το καλό αρνί, το καλό τυρί, το ελαιόλαδο, και δοκιμάσει συνταγές οι οποίες είναι πρωτόγνωρες για αυτόν και μάθει για τη διατροφική τους αξία, ύστερα θα πάει και θα πιέσει και το ξενοδοχείο προς αυτή την κατεύθυνση. Που, να λέω την αλήθεια, και τα ξενοδοχεία τα ίδια έχουν αλλάξει νοοτροπία και νομίζω ότι ήρθε μια στιγμή και έχει οριμάσει η κατάσταση να βάζουν τα προϊόντα και στο κεντρικό μενού, και στο αλακάρτη εστιατόριο, αλλά και στο μπουφέ των ξενοδοχείων. Γιατί και για αυτούς μια πιστοποίηση, ιδιαίτερα από ένα φορέα όπως είναι η περιφέρεια, η αγροδιατροφική σύμπραξη, είναι υπερόπλο. Το οποίο θα το χρησιμοποιούν και στην πρότασή τους προς τους επισκέπτες. Χωρίζοντας ένα χώρο εκεί που είναι ο μπουφές, με τα προϊόντα, τα πιάτα, τα κριτικά, με τις κριτικές πρώτες ύλες, με τη σήμαση, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για αυτούς, το οποίο αναβαθμίζει το τουριστικό προϊόν. Το ζητούμενο για μας είναι λοιπόν να μπορέσουμε να ενώσουμε τα δυνατά χαρτιά της Κρήτης, που είναι αγροδιατροφικός τομέας, τουρισμός, πολιτισμός, να τα ψηφιοποιήσουμε για μένα, να υπάρχει μια αλληλουχία μεταξύ των τομέων αυτών και να φτιάξουμε μια ποιοτική επιλογή για τους επισκέπτες μας. Αυτά τα τρία δυνατά χαρτιά της Κρήτης δεν τα έχει καμία άλλη περιφέρεια. Εδώ σύστα. Θέλετε και μια σύμπραξη και μεταξύ σας, νομίζω. Εμείς το έχουμε στην περιφέρεια Κρήτης, τη συνεργασία την έχουμε στο DNA μας. Λοιπόν, νομίζω ότι αν αυτοί οι τρεις τομείς βγουν μπροστά για την περιφέρεια Κρήτης, θα έχουμε και ένα τουρισμό, όχι μόνο που θα αναβαθμιστεί, καλύτερο τουρισμό, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μάλιστα. Και αν αυτή η καλή συνεργασία που λέτε υπάρχει, λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει και απαιτούν μάλλον από εσάς οι αγρότες και να έχουμε έτσι λύσεις στο μέτωπο του νερού που τους καίει και λύσεις και για το οδικό δίκτυο και για το αγροτικό δίκτυο που επίσης. Το νερό είναι ένα μεγάλο κομμάτι πραγματικά, γιατί χωρίς νερό, και ιδιαίτερα στην Κρήτη που η κλιματική αλλαγή δείχνει τα δόντια της, το νερό πρέπει να είναι προτεραιότητα. Και είναι θετικό ότι το Υπουργείο υπάρχει μια κινητικότητα σε σχέση με τα φράγματα τα οποία και ο Υπουργός έχει εξαγγείλει. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητά μας το νερό, η διαχείριση των νερών, να μην χάνεται ούτε μία σταγόνα νερό, προκειμένου η παραγωγή μας να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν, αλλά και να αυξήσουν την παραγωγή τους. Θέλει ξύλωμα όλο το αγροτικό δίκτυο και ξανά από την αρχή, άμεσα, και πολλά, 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 πολλά φράγματα και λιμνοδεξαμενές. Πάρα αυτά. Πρέπει να γίνει χτες αυτό το πράγμα, γιατί αλλιώς θα χάσουμε το τρένο. Και με διπλή ιδιότητα, διότι και τα φράγματα τα οποία είπε και ο Υπουργός των Δαφνών, των Ασιτών Πρινιά και του Λαδούκου. Του Λαδούκου, ναι. Είναι φράγματα τα οποία λειτουργούν διπλά και για την πλημμυρική προστασία, αλλά και για την αγροτική παραγωγή. Σωστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Τζεδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι καλή στη διάθεσή σας. Θα ξαναβρεθούμε. Καλή επιτυχία, καλή θητεία και εδώ θα είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή χρονιά. Να είστε καλά. Λοιπόν, και κάπως έτσι πάμε τώρα σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα. Πώς περνάει ο χρόνος, κανείς δεν έχει καταλάβει, και επιστρέφουμε.